Μετά με, με τούς, τελό, ελίδη, <συμίλιο> το Ακούτε τα podcast του 902.gr Σήμερα είναι μια μεγάλη απεργία. Σήμερα πλημμύρισαν από δεκάδες χιλιάδες λαού η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και δεκάδες άλλες πόλεις. Όλη η εργατική τάξη της χώρας και η νεολαία γίνονται η φωνή των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα τέμπη. Κάνουμε το θρύνο οργή και την οργή αγώνα για να μην επιβληθεί η σιωπή, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα τέμπη, για να έρθει προστασία της ζωής του λαού στο προσκήνιο κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέρδους. Το σε και το Όλη η Ελλάδα, μια μεγάλη απεργιακή διαδήλωση. Οι χώροι δουλειά νέκρωσαν. Οι μαθητέ μαζί με του καθηγητέ του. Φοιτητέ μαζί με νέου εργαζόμενου. Οικογένειε με τα παιδιά του. Απόμαχοι τη δουλειά. Βρέθηκαν όλοι εκεί. Παρόντε το χρέο απέναντι στους νεκρούς. Πώ να σταθεί άραγε απέναντι σε αυτό το ποτάμι οργή, το θράσο του ανθρώπινου λάθου. Πώ να σταθεί κάτι τέτοιο όταν τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή είχαν προειδοποιήσει με ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε για το τι έρχεται. Ό,τι μαγειρέματα κι αν κάνουν, το πόρισμα έχει βγει. Εκατοντάδε χιλιάδε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε του σύνθημα, ονοματίζουν ξεκάθαρα τον ένο. Κράτο, σύστημα, επιχειρηματική όμιλη, κυβερνήσει. Κάθε διαδήλωση κάνει το όλοι μα μεγαλύτερο κάθε κινητοποίηση απομονώνει ακόμα περισσότερο τους υπεύθυνους του εγκλήματος στα τέμπη. Όλοι μας και μόνοι τους. Μοιάζει αδύνατο να πιστέψει κανείς όλα αυτά που λέγονται στα κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι αδιανόητα κοινικό ο τρόπος που πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να μας πούν ότι δεν φταίνε. Ζητάνε μια συγνώμη που δεν την πιστεύουν ούτε οι καλα καλά-καλά. Και αμέσως μετά πασχίζουν να πείσουν ότι ήταν ανθρώπινο λάθο. Ότι ήταν τριπλό ανθρώπινο λάθο. Ότι ήταν ρουσφέτη. Ότι, ό,τι, ό,τι. Και αυτό για να τη βγάλουν καθαρή οι σταθμάρχε τη εγκληματική πολιτική. Οι σταθμάρχε των επιχειρηματικών συμφερόντων που τεμάχησαν το σιδηρόδρομο και έβγαλαν από τι ράγε τα βαγόνια. Οι όμιλοι έχουν τα βαγόνια για να κερδίζουν από τα εισιτήρια και το κράτο διαχρονικά του μπουκώνει κάθε χρόνο με εκατομμύρια. Οι ράγε δεν φέρνουν κέρδη. Η συντήρηση δεν φέρνει κέρδη και μοιραία η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στους υδροδρόμους συνθλίβεται μέσα στις αντιπαραθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Όταν υπάρχει κέρδος, γίνεται επένδυση. Όταν δεν υπάρχει κέρδος, πάμε και όπου βγει. Ακριβώς έτσι. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το πάζλ της συγκάλυψης που στείλουν πάνω στα συντρίμια και τις ζωές μας όσοι έχουν το θράσος να βγαίνουν και να αγορεύουν για τις ευθύνες των άλλων. Ξεχωρίσαμε μόνο μερικά από όσα λένε στελέχη πολιτικών κομμάτων, αλλά και αναλυτέ που το παίρνουν το ραβασάκι από όπου και αν προέρχεται και το αναπαράγουν αυτό λεξί. Πάμε λοιπόν. Λένε, είμαστε μπανανία, δεν υπάρχει κράτο. Είναι μπάχαλο και πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε. Αυτό ακούμε. Αυτό λένε. Και το λένε όταν το κράτο στο οποίο αναφέρονται, το κράτο του στο οποίο έχουν κυβερνήσει, έτρεχε με υπερηχητική ταχύτητα για να βγάλει παράνομε τι απεργίε των σιδηροδρομικών που ζητούσαν μέτρα ασφαλεία. Είναι το ίδιο κράτο που έτρεξε με υπερηχητική ταχύτητα για να κομματιάσει τον ΟΣΕ σε χίλια κομμάτια με τρει διαφορετικέ κυβερνήσει. Κομμάτιασμα για να πάρουν το φιλέτο των βαγονιών οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κόστο, είτε σε χρήμα είτε σε ανθρώπινε ζωέ, όλοι εμεί. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, αυτό το κράτο δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί ποτέ σε φιλολαϊκό γιατί οι ράγε του είναι καρφωμένε στα συμφέροντα των λίγων και σε τροχιά σύγκρουση με τι λαϊκέ ανάγκε. Όσο για τον μπάχαλο που λένε και ξαναλένε, αυτό δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνα σε ένα σύστημα που οι ανταγωνισμοί για τα κέρδη οδηγούν στην απόλυτη αναρχία. Αν δει κάποιο όσα έχουν συμβεί με την αμαρτωλή σύμβαση 717 για τη σηματοδότηση, θα καταλάβει. Η μία εταιρεία ξύλωσε ό,τι δουλειά είχε κάνει προηγούμενη για να εγκαταστήσει δικά τη συστήματα και να πάρει κι άλλε προμήθειε. Του ακούμε να λένε για τα μνημόνια. Ξαφνικά θυμήθηκαν τα μνημόνια. Λένε λοιπόν ότι τα χρόνια του μνημονίου και η ασφικτική πίεση τη Τρόικα δεν επέτρεψε να γίνουν τα απαραίτητα έργα εξυγχρονισμού των σιδηροδρόμων. Μα καλά, όλοι αυτοί δεν έλεγαν πριν μερικού μήνε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν πανηγύριζαν για τη νέα εποχή και την κανονικότητα στη χώρα. Δεν τσακώνονταν μεταξύ του για το ποιο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Τώρα θυμήθηκαν τα μνημόνια. Τώρα τα θυμήθηκαν για να συγκαλύψουν τι ευθύνε του. Η αλήθεια είναι ότι τα μνημόνια όχι μόνο είναι εδώ, αλλά αυτό που εκείνοι λένε ταμείο ανάκαμψη για το λαό είναι υπερμνημόνιο. Εκτό όμω από αυτό, να θυμηθούμε ότι την περίοδο των μνημονίων οι επιχειρηματικοί όμιλοι έκαναν πάρτι αφού το κράτο του άνοιξε μία σειρά κερδοφόρου τομεί. Ανάμεσα σε αυτού και οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρόμια και οι λεγόμενε εταιρείε κοινή ωφέλεια. Στα χρόνια των μνημονίων έγιναν χιλιάδε απολύσει και καταργήσει δημόσιων φορέων, οι οποίε συνεχίζονται και διατηρούνται και τώρα που υποτίθεται δεν υπάρχει μνημόνιο και αφού έχει φύγει το μνημόνιο, γιατί δεν προσλαμβάνουν του χίλιου και πλέον εργαζόμενου που απέλησαν επειδή ήμασταν στα μνημόνια. Λένε και άλλα, λένε διάφορα. Λένε για παράδειγμα, πήραμε το μάθημα, τώρα πρέπει γρήγορα να γίνουν όσα δεν έγιναν τα 20 τελευταία χρόνια. Αυτό ξέρετε είναι το βασικό τσιτάτο όλων των κυβερνήσεων. Στη μάνδρα έλεγαν τα ίδια. Στο μάτι έλεγαν τα ίδια. Ακόμα πιο παλιά, στο σεισμό τη Πάρνηθα, ξανά μανά τα ίδια. Στο εξπρέ τα ίδια πόσο να αντέξουμε την κοροϊδία. Όμω, αν ακούσει λίγο περισσότερο την ανάλυση του, θα καταλάβει ότι αυτό που εννοούν είναι πω θέλουν να αξιοποιήσουν την τραγωδία στα τέμπη για να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα την ίδια εγκληματική πολιτική που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέε τραγωδίε. Θέλουν να τρέξουν νέε αναθέσει τμηματικά. Θέλουν να τρέξουν νέε ιδιωτικοποιήσει φορέων και τμήματων. Θέλουν νέα οργανογράμματα με περικοπέ προσωπικού και βέβαια νέα πακέτα στου επιχειρηματικού ομίλου. Αυτά που είπε δηλαδή ο Γεραπετρίτη στην πρώτη του συνέντευξη τύπου. Το μόνο που δεν εννοούν και δεν θα κάνουν είναι να δώσουν κονδύλια για μαζικέ και μόνιμες προσλήψει για του πάνω από 1.700 εργαζόμενου που λείπουν αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα δικά του οργανογράμματα. Το μόνο που δεν εννοούν και δεν θα κάνουν είναι να πάρουν πίσω τι οδηγίε που καθιερώνουν την εννιαήμερη εργασία χωρί ρεπό για του σιδηροδρομικού. Και βέβαια, ό,τι και να κάνουν, τα συστήματα ασφαλεία και εργολαβίες θα συνεχίσουν να μπαίνουν στη λογική του κοστου οφελους για του επιχειρηματικού ομίλου και το κράτο του. Σαν να του χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Πετάγονται όταν ακούνε για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση των μεταφορών και λένε, Καλά, τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σχέση έχει. Μόνο που οι μηχανοδηγοί τη απελευθέρωση, τη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών, οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είχαν αναχείρα τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τέσσερα σιδηροδρομικά πακέτα τη. Με αυτά τα εγχειρίδια και με οδηγό του στόχου των επιχειρηματικών ομήλων για κόμβο μεταφορών, έτρεξαν όλε τι αντιδραστικέ αλλαγέ στο σιδηρόδρομο που οδήγησαν στα σημερινά τραγικά αποτελέσματα. Είναι οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κόβουν και ράβουν στα μέτρα τη κερδοφορία ακόμα και του κανονισμού ασφαλεία και βάζουν την ασφάλεια του λαού στο ζύγι του κόστου-οφέλου για του ομίλου, είτε μιλάμε για σιδηρόδρομο, είτε για καράβια, είτε για αεροπλάνα. Είναι οι ίδιε οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν εξαιρέσει από κανόνε ασφαλεία και συστήματα όταν δεν υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα και όταν διακυβεύεται η απώλεια εσόδων για τι εταιρείε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2021 έγιναν 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με συνολικά 683 νεκρούς και 513 τραυματίες και 90 από αυτά αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Πάμε παρακάτω. Λένε, έπεσαν δεκάδες δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση του δικτύου, αλλά φταίει η σπατάλη και η διαφθορά. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν το δέντρο τη διαφθορά και τη κακοδιαχείριση για να κρύψουν το δάσο. Την κανονικότητα του σάπιου συστήματο, το κυνήγι του κέρδου που οδηγεί στι τραγωδίε. Την απελευθέρωση και τον ανταγωνισμό που τάχα θα έφερναν φτηνέ και ασφαλεί μεταφορέ και αντί γι' αυτό έφεραν θύματα και ακριβοπληρωμένου σιδηροδρόμου. Θέλουν να κρύψουν το δάσο των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έδωσαν νομιμότατα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία με τι συμβάσει του ω κίνητρα για επενδύσει στου ομίλου. 250 εκατομμύρια έδωσε ο ένα, 750 εκατομμύρια ο άλλο στην εταιρεία που ακόμα και σήμερα δεν έχει βγει να πει ένα συγγνώμη. Σε αυτό το έδαφο φυτρώνουν και τα λουλούδια τη διαφθορά, των μιζών και τη κακοδιαχείριση. Στου ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομήλων για το πιανού το σύστημα ενδοεπικοινωνία και τηλεμετρία θα μπει. Στου ανταγωνισμού για το ποιο θα πάρει πιο κομμάτι από το δίκτυο, ποια εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση στα πιο κερδοφόρα κομμάτια. <Το> Λένε από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευθύνε δεν διαχέονται επί μερών μα. Κάναμε εκείνα που μα αναλογούσαν. Αλλά η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν τα συνέχισε. Η αλήθεια είναι ότι έκαναν και με το παραπάνω εκείνα που του αναλογούσαν στην πολιτική τη απελευθέρωση. Τι έκαναν. Διαχώρησαν τη διαχείριση και την υποδομή από το μεταφορικό έργο, έβαλαν του ιδιώτε στο έργο του ΟΣΕ, πούλησαν την τρενοσέ στον Ιταλικό Όμιλο και πάρα πολλά ακόμα. Αυτά ακριβώ συνέχισε και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία πάνω στι ίδιε ράγε που οδήγησαν στο σημερινό τραγικό δυστύχημα. Αλήθεια όμω, για τι καθυστερήσει ακόμα και στα στοιχειώδη μέτρα ασφαλεία, δεν έχει σχέση το σπάσιμο του ΟΣΕ σε 10 κομμάτια όπου άλλο σχεδιάζει το δίκτυο, άλλο το φτιάχνει, άλλο το λειτουργεί. Μήπω με αυτά δεν συνεπάρχουν και οι κάθε λογή εργολαβίε με τι τεράστιε καθυστερήσει, τι αντιφάσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, του ανταγωνισμού για το ποια εταιρεία θα αναλάβει τι. Κι αν είναι έτσι γιατί και στο δικό του σχέδιο το 2018 καταγράφονται 10 διαφορετικές συμβάσεις που είχε υπογράψει για διάφορα τμήματα του δικτύου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είδαμε στα Τέμπη και στο Σιδηρόδρομο δεν ήταν ούτε ανθρώπινο λάθο, ούτε η κακιά στιγμή. Γιατί όσε κακέ στιγμέ και αν έχουμε ζήσει, όσε κυβερνήσει και αν πέρασαν, αυτό δεν άλλαξε. Κακιά ώρα στο μάτι, κακιά ώρα στη μάνδρα, κακιά ώρα στην έβεια, κακιά ώρα στα Τέμπη. Το ερώτημα είναι Πού θα είναι και ποιον θα χτυπήσει η επόμενη κακιά στιγμή. Και μετά θα ρωτάνε όλοι με αγωνία τι έφτεξε. Η απάντηση είναι γνωστή. Δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίνε το καπιταλιστικό κέρδο και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Είναι ένα κράτο εχθρικό για το λαό. Ένα κράτο που είτε διαχειρίζεται το ίδιο τι εταιρείε όπω τον ΟΣΕ, είτε τι παραχωρεί σε ιδιώτε όπω έκανε με την Hellenic Train, το κάνει με κριτήριο την εξασφάλιση τη κερδοφορία, τον περιορισμό του κόστου το φόρτωμα των σπασμένων στο λαό, το μοίρασμα τη πίτα στου επιχειρηματικού ομίλου. Το κράτο και οι κυβερνήσει του, που αυτέ τι δεκαετίε υλοποίησαν την πολιτική τη απελευθέρωση των μεταφορών σύμφωνα πάντα με τι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για την παρουσία αυτού του σάπιου κράτου, που πάντα και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν πρόκειται για την προστασία του λαού, μετράει φραγκοδίφραγκα και κόβει από παντού. Κι όμω, όταν είναι να στηρίξει το μεγάλο κεφάλαιο και τη business του, είναι ταχύτατο είναι το κράτος που με κάθε κυβέρνηση διατηρεί, για παράδειγμα, την εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές και την ίδια στιγμή όχι μόνο χαρατσώνει μέχρι και την ανάσα του λαού, αλλά του κουνάει και το δάχτυλο όταν διεκδικεί προσλήψη προσωπικού, ανθρώπινες σχέσεις εργασίας, μέτρα προστασίας για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ο δρόμος για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, ο δρόμος για να πληρώσουν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι είναι ο δρόμος που ήδη επιλέγουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές όλες αυτές τις μέρες. Γιατί τελικά το σύστημα του κέρδους είναι ο κοινό παρανομαστής του εγκλήματος των τεμπών, αλλά και όλων των μικρότερων καθημερινών εγκλημάτων που ζει ο εργαζόμενος λαός. Ραντεβού την επόμενη πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.